Έλεγε συνέχεια, θα καταθέσω τις απόψεις μου, να εισπράξετε τις απαντήσεις. Εντάξει, παιδιά, είναι θέμα σε Παπανότα. Έρχεται στο σπίτι και μαγειρεύει μέρα νύχτα, σου λέει όχι, το Ιμάμ Μπαϊλντί, το Σουτζούκ Λουκούμ, τι άλλο είναι. Είναι αυτό που λέμε, ανάλογα με τις προσλαμβάνωσες του, καθένας, καταλαβαίνει, εντάξει, έχεις πολύ δίκιο. Μα ναι, μα εγώ τον έλεγα τραπεζίτη, ήταν φοβερό αυτό το πράγμα. Επειδή τον έχεις ζήσει και εδώ στον Αλφα, νομίζω, δεν τον είχες προλάβει, Δημήτρη. Παιδιά, είναι απίστευτο πως ένας άνθρωπος που ήταν 5 χρόνια στα πλατό, με καθημερινές εκπομπές, με πολλή δημοσιότητα πάνω του, εστιασμένη πάνω του, και εξαφανίστηκε, τύπου άνοιξη γη να με καταπιεί. Δηλαδή αυτό που λέει ότι 5 χρόνια, εντάξει, θυμάμαι ήμουν στο Alter τότε και μας είχε βάλει η αρχιστάκτριά μας κάποια πρόσωπα με αστεράκι ότι αν κλείσει συνέντευξη με αυτόν, θα πάρεις είτε μπόνους, ήταν χρηματικό, δεν τις καλές εποχές. Έτσι. Όχι. Ήταν η Ζήνα. Ήταν η Ζήνα, η Κουτσελίνη. Και μας είχε βάλει είτε μπόνους άδεια, δηλαδή είχαμε κάποια πρόσωπα. Και θυμάμαι ότι ήταν τότε ο Μικρούτσικος, ότι όποιος φέρει μια συνέντευξη του Μικρούτσικου παίρνει μια εβδομάδα άδεια. Μιλάμε τρομερό μπόνους. Αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι υπήρχαν και τα μπόνους. Καλά, το ξαναπέστω. Βασικά, προφανώς τα έβαζε γιατί ξέρω ότι δεν θα τα πετύχουμε. Παιδιά, να μην σηκώνει τα τηλέφωνα, έχει αλλάξει τηλέφωνα. Αυτό που λέμε, έχει εξαφανιστεί από προσώπου γης αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή από την πλήρη έκθεση, στην πλήρη απομόνωση. Στην περίοδο της κρίσης, πολλοί κόσμος πέρασε δύσκολα. Ο Ανδρέας είχε και πολύ σοβαρά οικονομικά θέματα να αντιμετωπίσει. Και η Ρούλα δεν βρίσκεται μπροστά στο γυαλί, αλλά βγαίνει έξω. Τι έκανε βρίσκεται. Η Ρούλα δεν έχασε πριν πολλά χρόνια. Και τη Ρούλα. Έκανε νευρικές κινήσεις για να το ξεπεράσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έτσι σπασμωδικές θα τις έλεγα και το πλήρωσε κάποιο. Είχε και χωρισμό, ήταν και μόνος του. Λοιπόν.